Να καλημερίσω τον κύριο Χατζηδάκη. Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε, τι κάνετε. Καλά είστε. Καλά, εσείς. Καλά. Να ξεκινήσω με αυτή την είδηση. Η οποία ενημερώθηκα πριν από λίγη ώρα. Αποσταρτεύτηκε ο ταξίαρχος, ο κύριος Παπαδάκης, ο οποίος αποκάλυψε το θέμα των βλημάτων. Ένα θέμα το οποίο φέρατε στη Βουλή και ζητήσατε και θα ζητήσετε εξεταστική. Οι πρώτες σκέψεις για το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, μεσούντος του αιτήματος για εξεταστική επιτροπή, θα έπρεπε μια οποιαδήποτε σοβαρή κυβέρνηση να προχωρήσει προς αυτή την κίνηση. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται. Εδώ όμως, εκείνο το οποίο προκύπτει ακόμα μια φορά, είναι πως αυτή η κυβέρνηση αισθάνεται ότι είναι παιδί ενός ανώτερου Θεού. Εμείς δεχόμαστε τα αιτήματα για εξεταστικές επιτροπές από τη δική τους πλευρά. Λέμε για υποθέσεις για τις οποίες κάποια στελέχη μας αναφέρονται να γίνουν εξεταστικές επιτροπές. Εκείνοι αρνούνται συνεχώς τις εξεταστικές επιτροπές για τα δικά τους στελέχη και συμπεριφέρονται με αυτόν τον αλαζονικό τρόπο. Είπε όμως νομίζω ο Τσίπρας, κόσμος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα. Είπε όμως ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν θα αναστενάζει με βαλίτσες. Και εσείς το απαντήσατε, μας έβαλες μέσα 200 δις, όπως λέει ο Βίζερ. Πάμε σε οξύτατη σύγκρουση προεκλογική. Κοιτάξτε, κύριε Αντιπρόεδρε. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τι έχει ταυτιστεί? Με ψέματα, με κόλπα και με αποτυχία. Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Τι του έχει μείνει? Μια τιμβωρυχία και μια ακραία επιθετικότητα. Εμείς προφανώς θα απαντάμε, αλλά την ίδια στιγμή θα έχουμε το βλέμμα μας στο μέλλον. Γιατί η Ελλάδα δεν θα προχωρήσει μπροστά με ένα εμφύλιο πετροπόλεμο. Θα προχωρήσει μπροστά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δεν θα ξεχνάμε πάντως, υπογραμμίζω κύριε Αυτιά, να υπενθυμίζουμε ότι τις δικές τους ευθύνες. Με συγχωρείτε. Λέει όμως ο κύριος Τσίπρας, Νομπάρτης, χρηματοδοτήσεις κομμάτων, μετρό, ράγες του μετρό, και ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν τι? Μια απίστευτη ιστορία. Θα πάμε στις εκλογές. Εμείς οι καθαροί, εσείς οι ακάθαρτοι, εσείς οι κλέφτες, εσείς οι προδότες. Διότι ακούγονται και τέτοια πράγματα. Δηλαδή θα πάμε σε μια σύγκρουση τυφλή με τον πολίτη να βλέπει να περνούν από μπροστά οι φόροι μειών συντάξεων κλπ. Και να λέει τώρα τι κάνει τούτη εδώ. Εμείς πριν από 3-4 μήνες κάναμε το συνέδριό μας, το οποίο ήταν εξ ολοκλήρου προγραμματικό, γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Θέλουμε να έχουμε υπεύθυνες και σοβαρές προτάσεις, οι οποίες να ανοίξουν ένα καινούριο κεφάλαιο και να βγάλουν την Ελλάδα από το βάλτο της κρίσης. Αλλά την ίδια στιγμή είμαστε δυστυχώς αναγκασμένοι να απαντάμε σε αυτές τις επιθέσεις. Δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτα. Εμείς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για όλες τις υποθέσεις λέμε ότι η γραμμή μας είναι όλα στο φως. Αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να αφήνουμε να διασύρεται μια ολόκληρη παράταξη από ένα κόμμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, με συγχωρείτε, δεν αντέχω να μην το πω, έδωσε πανωπρίκι 500 εκατομμύρια στους εργολάβους για να κλείσουν οι 4 αυτοκινητόδρομοι, είναι ταυτισμένο με τα βοσκοτόπια του κυρίου Καλογρίτσα, είναι αγκαλιά με ένα μεσάζοντα όπλων με τα βλήματα της Σαουδικής Αραβίας και ένα φόρο μείωσε, ενώ έχει αυξήσει 34 στα 3 χρόνια που κυβερνάει, και αυτός ο φόρος ήταν ο φόρος των καζίνο. Με συγχωρείτε, μαθήματα από αυτό ειδικά το κόμμα στο επίπεδο της δεοντολογίας και της ηθικής η Νέα Δημοκρατία δεν δέχεται. Δείτε και το ζήτημα της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή. Και ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν μιλάω για τη δικογραφία μέχρι στιγμής που έχει αποδειχθεί τζούφια, μάρτυρες γνώμης και όχι γνώσης. Μιλάω και για την τακτική των δύο κομμάτων. Εμείς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας λέμε φέρτε τους μάρτυρες με τα ψευδόνυμά τους, χωρίς το πρόσωπό τους, όπως νομίζετε, να εξεταστούν, έτσι ώστε η Βουλή, η Εξεταστική Επιτροπή να μορφώσει γνώμη, να έχει μια πλήρη εικόνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θέλει να τυλίξει το θέμα σε μια χαρτοπετσέτα και να το στείλει στην κυρία του Λουπάκη. Εμένα μου θυμίζει αυτή η ιστορία κάποιον που ρίχνει μια κροτίδα στον αέρα και στο τέλος τρομάζει εκείνος με τον κρότο που έγινε. Πάντως επιμένετε. Πού πάει αυτό το πράγμα? Το 80% λέει σήμερα η Κυριακάτη Δημοκρατία, για να δω, για να μην κάνω λάθος το ποσοστό, ένα πολύ μεγάλο υψηλό ποσοστό, και το παρασκήνιο το λέει. Κύριε Κάτι Γερματία, λέει το 78% των πολιτών ζητάει κάθαρση για την Νομπάρτης, αλλά πιστεύω και για όλα
όσα συμβαίνουν. Και κυρία Αντιπρόεδρε, εγώ είμαι μέσα στο 80%. Μάλιστα. Και η Νέα Δημοκρατία είναι στο 80%. Προφανώς όλα πρέπει να γίνουν υπεύθυνα, σοβαρά και θεσμικά. Η χώρα είναι ένα κράτος δικαίου, θεωρητικά τουλάχιστον. Άρα οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και δικαστές και εισαγγελείς και αστυνομία κτλ. Αλλά λέει και κάτι άλλο η δημοσκόπηση. Δεν αντέχω να μην το πω. Η δημοσκόπηση λέει ότι ο κόσμος δεν τζιμπάει σε όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Λοιπόν, που είναι το τελευταίο της καταφύγιο. Διότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 8,5 μονάδες χωρίς αναγωγή, 9,5 μονάδες με αναγωγή σε αυτή τη δημοσκόπηση, χωρίς καμιά ουσιαστική διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες. Πάμε τώρα στο μεγάλο Επομένως, θέμα. Επομένως, τα πράγματα είναι σαφή. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει να κυβερνήσει ουσιαστικά, αντί να χάνει την ώρα της σε τρίκ και κόλπα. Πάμε τώρα στη σύλληψη των δύο στρατιωτικών. Επιβαρύνει αυτή η σύλληψη περαιτέρω το κλίμα. Κλιμακώνεται η ένταση με Τουρκία. Άκρως αποκαλυπτικά τα όσα αναφέρει σήμερα η Καθημερινή και ολόκληρος ο τύπος. Πού πάμε, κύριε Αντιπρόεδρε? Κοιτάξτε, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η Τουρκία φαίνεται να επιδιώκει το τελευταίο διάστημα κάποια ταπείνωση της Ελλάδας. Το βλέπουμε στην Κύπρο με το γεωτρύπανο, το βλέπουμε στα Ήμια με την επεισόδιο με την επίθεση στο Γάβδος, το βλέπουμε με την σύλληψη των δύο Ελλήνων αξιωματικών στον Εύρο. Φαίνεται ότι, ας πούμε, το τελευταίο επεισόδιο στον Εύρο είχε μια διαφορετική αντιμετώπιση και έχει από την Τουρκία σε σχέση με άλλα που είχαν γίνει στο παρελθόν και από τις δύο πλευρές που, από όσο έχω μάθει, λυνόντουσαν. Τι φοβάστε? Επομένως, θα πρέπει να είμαστε, να έχουμε μια εγρήγορση. Από την πλευρά μας δεν χρειάζονται πολλά λόγια, χρειάζεται μια ήρεμη αποφασιστικότητα. Χρειάζονται διάβλη επικοινωνίας προφανώς με την απέναντι πλευρά, με την Άγκυρα. Αλλά χρειάζεται ταυτοχρόνως να έχουμε συνεχή επαφή με τη Ουάσιγκτον και με τις Βρυξέλλες. Αυτό είναι που χρειάζεται να κάνει η Ελλάδα, όχι πολλά λόγια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Ο Αμερικάνος φοβάται επεισόδιο όμως. Το έχει πει δύο φορές. Μία φορά στη Σία την Κοσιόνη, σε συνέδευση, και τώρα στους Δελφούς. Είχατε πάει στους Δελφούς? Ναι, πάει, τον ακούσατε. Είπε, φοβάμαι το μη προβλέψιμο, το μη κλπ. Κλπ. Επεισόδιο. Φοβούνται οι Αμερικανοί. Τώρα θα μου πείτε, η παγκόσμια δύναμη φοβάται δύο μικρές χώρες έναντι αυτής? Εδώ τι γίνεται? Κοιτάξτε, εμείς μιλάμε με χαμηλούς τόνους γι' αυτό. Βάζουμε πάνω απ' όλα την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Δεν θέλουμε να μιμηθούμε το ΣΥΡΙΖΑ ή να του ανταποδώσουμε τα ίσα. Αναφέρομαι σε αυτά που είπα προηγουμένως για την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Για το επεισόδιο αυτό θα μιλήσουμε όταν πέσει η ένταση. Θα μιλήσουμε αναλυτικότερα. Θα τελειώσουμε γρήγορα με αυτό το επεισόδιο, λέτε? Δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις, ούτε θέλω να επενδύω στο φόβο. Είμαστε πάνω απ' όλα Έλληνες. Χρειάζεται να δούμε το θέμα όλοι από τη δική του, ο καθένας από τη δική του πλευρά, με τη μέγιστη δυνατή ευθύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλω να υπενθυμίσω, και πρόσφατα που πήγε στο Μόναχο και είδε μια σειρά από σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, όχι μόνο τον Γκιλντιρίμ, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας κτλ. Έχει θέσει αυτό το θέμα. Προσπαθούμε και εμείς από τη δική μας πλευρά να συμβάλλουμε. Δεν κυβερνά όμως η Νέα Δημοκρατία, δεν κυβερνούν οι αντιπολιτεύσεις, κυβερνούν οι κυβερνήσεις. Άρα η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Δεν λύνονται τα θέματα αυτά, ξέρετε, με εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Λύνονται με τον τρόπο που είπα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιπρόεδρε. Καλύψαμε όλο αυτό το φάσμα των εξελίξεων. Θέλω να πάμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που έχουμε να πούμε. Αν είστε έτοιμοι για εκλογές ανά πάσα στιγμή. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση προφανώς επιδιώκει να αλλάξει το κλίμα. Έχει προσπαθήσει από το Σεπτέμβρη και μετά, με την επίσκεψη Μακρόν εδώ, με την επίσκεψη Τσίπρα στον Τραμπ, να αλλάξει το κλίμα, τζίφος. Στη συνέχεια, με το περιβόητο κοινωνικό μέρισμα, τζίφος. Με το θέμα των Σκοπίων επεδίωξε να διχάσει τη Νέα Δημοκρατία, πάλι τζίφος. Γιατί το πράγμα δεν αλλάζει για την κυβέρνηση? Γιατί ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματά του.
τώρα χρησιμοποιεί ως τελευταίο καταφύγιο αυτές τις υποθέσεις που έχουν έρθει τελευταία στην επιφάνεια με την Νοβάρτης κτλ. Και πάλι, όπως σημείωσα προηγουμένως, το κλίμα για την κυβέρνηση δεν αλλάζει. Διότι ο κόσμος θέλει από όλους μας, όχι μόνο από την κυβέρνηση, και από εμάς, λύσεις για τα προβλήματά του. Όχι μαγικές λύσεις. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ κορόιδεψε τον κόσμο, οδήγησε την οικονομία προς τα πίσω και τώρα επιδιώκει να δημιουργήσει μια πλαστή πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όμως είναι εδώ για να τον εκδικείται. Το ίδιο μιλάει και για το μέλλον της οικονομίας. Μάλιστα. Με τον κύριο Δαβάκη τι έγινε, κύριε Χατζηδάκη? Κοίταξε, ο κύριος Δαβάκης, από όσο είδα, έκανε κάποιες δηλώσεις που είναι πέρα από το πλαίσιο της φιλοσοφίας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας εκφράζουν σε καμιά περίπτωση, προφανώς, προφανέστατα. Δεν μας εκφράζουν. Ο ίδιος έκανε μία δήλωση που είπε ότι, στην δήλωσή του λέει ότι τα είπε όσα είπε διότι επηρεάστηκε από ένα κλίμα που υπήρχε, ναι, σε μια τοπική συζήτηση λόγω μιας εγκληματικότητας που παρατηρείται στην περιοχή και ζήτησε συγγνώμη. Εγώ από την πλευρά μου αυτά τα δύο έχω να παρατηρήσω. Δεν έχω να πω στην παρούσα φάση τίποτα περισσότερο. Η παρούσα φάση είναι έκλεισε ή θα έχει δρόμο? Η Νέα Δημοκρατία, ναι, είναι ένα μεγάλο κόμμα κεντροδεξιό το οποίο εμπνέεται από τις αρχές του κράτους δικαίου και που έχει ευαισθησία απέναντι στην έννοια δικαιώματα. Μάλιστα. Αυτό μας εκφράζει, έτσι έχουμε προχωρήσει από τότε που ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και φιλοδοξία μας είναι, χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς συνθήματα τα οποία τα έχουμε πληρώσει, χωρίς την απίστευτη αερολογία της κυβέρνησης, να ανοίξουμε ένα καινούριο κεφάλαιο. Πάμε. Να ακολουθήσουμε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, την Κύπρο, κύριε Αυτιά. Μην ψάχνουμε τη λύση, ξέρετε, σε μαγικές συνταγές. Οι Κύπροι τα κατάφεραν, ναι, που είναι Έλληνες. Εμείς γιατί δεν μπορούμε? Ένα λεπτό. Κάντε το. Λοιπόν, έχει έναν υπουργό και ένα γενικό γραμματέα Υπουργείου. Δεν είναι γενικό διευθυντή. Τίποτα άλλο. Ούτε αναπληρωτή, ούτε υφυπουργό, ούτε τίποτα. Κάντε το. Δεν είναι μόνο αυτό. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη στην, ναι, Κύπρο εφάρμοσε μια πολιτική με λιγότερους φόρους, λιγότερες δαπάνες και άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που λατρεύει τους φόρους. Περηφανεύεται ο κύριος Τσακαλώτος ότι οι φόροι δήθεν στηρίζουν, λοιπόν, την κοινωνική τους πολιτική. Μόνο σε μια εταιρεία του ΟΣΕ. Έκανα ερώτηση την τελευταία εβδομάδα, που έχει προσωπικό 400 υπαλλήλους, διόρισαν επιπλέον 424 σε ένα χρόνο μέσα, για να καταλάβετε πού πάμε, και φυσικά την επιχειρηματικότητα την έχουν ενοχοποιήσει. Λοιπόν, δεν γίνεται να προχωρήσουμε να και την κάνετε. Πληρώνουν τα νέα παιδιά που πάνε κατά δεκάδες χιλιάδες στο εξωτερικό, κάνετε, κύριε Αυτιά. Αυτό είναι το ζήτημά μας. Και ποινές δημοκρατίας πήγαιναν τα παιδιά, δεν πήγαιναν μόνο ποιήσεις. Ναι, αλλά προσέξτε. Ναι. Ήρθανε να βελτιώσουν την κατάσταση, κύριε Αυτιά. Αλλά ήρθανε να θεραπεύσουν τα πράγματα. Αλλά και αντί να πάει μπροστά η χώρα, πάει πίσω. Πάει πίσω σε όλους τους τομείς. Και επομένως, λοιπόν, γι' αυτό λέω, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Ας δούμε τι έγινε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι η επανάσταση τελικά, λοιπόν, της σοβαρότητας και της κοινή λογικής. Και αυτό λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιπρόεδρε. Έτσι έχουν καλά τα πράγματα. 8:53 πρώτα λεπτά.